Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την Ακαδημία για την πρόσκληση. Ως μη ειδικού για το κανονικό δίκαιο, θα επιχειρήσω μία συνάντηση του κανονικού δικαίου με το σύγχρονο οικογενειακό δίκαιο, ξεκινώντας από την τέλεση του γάμου. Από την ίδρυσή της Εκκλησία βρίσκει μορφές τέλεση του γάμου από τα αρχαία δίκαια, το ρωμαϊκό, άγραφους γάμους, γραπτούς γάμους με συμβόλαια, οι οποίοι διατηρούνται παράλληλα με την ιερολογία πολλούς αιώνες. Και μάλιστα όχι μόνο μέχρι την υποχρεωτική καθιέρωση της ιερολογίας από τον Λέοντα τον Σοφό, αλλά και μετά. Βρίσκουμε και μετά να συνεχίζονται αυτές οι μορφές, είτε για γάμους με ετερόθρηκους, ετερόδοξους, είτε για νομιμοποίηση μονογαμικής παλακίας. Βρίσκουμε και στην τουρκοκρατία μορφές πολιτικού γάμου, όπως στο νομοκάνονα Μανουήλ Μαλαξού, στο νομικόν Θεοφύλλο Επισκόπου Καμπανίας, στο Μητροπολιτικό Κώδικα Καστοριάς. Βρίσκουμε επίσης στο Κεπίνιο μια προφορική συμφωνία μελονύμφων για σύναψη πολιτικού γάμου, που επικυρώνεται από τον Καδί, τον Ιεροδίκη, τον Μουσουλμάνο. Επίσης βρίσκουμε μορφές κάλυψης της παλακίας, δηλαδή του σημερινού συγχρόνου συμβίωσης, και από την ομολογία των τότε εκκλησιαστικών δικαστηρίων, όπως του Δημητρίου Χωματιανού, που εξασφαλίζουν την παλακίδα και τα παιδιά με κάποια οικονομικά στοιχεία για την επιβίωσή τους. Έχουμε την ιερολογία ως υποχρεωτική με τον Λέοντα τον Σοφό, με την Ιερά 89, μόνο για τους ελεύθερους. Αργότερα ο Αλέξιος Κομνηγός την καθιερώνει και για τους δούλους. Στην πραγματικότητα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πλουραλισμός στο μεγαλύτερο μέρος και της Βυζαντινής περίοδου και της Τουρκοκρατίας. Αποκλειστικά ιερολογημένος γάμος ως μόνος νομικός τύπος γάμου υπάρχει στο νεότερο ελληνικό κράτος και στον αστικό κώδικα. Αυτό βέβαια δεσμεύει κατά κάποιο τρόπο την Εκκλησία στην ποιμαντική της, η οποία δεν μπορεί μόνη της να διαχειριστεί το μυστήριο του γάμου, ούτε και μπορεί να διαχειριστεί την πνευματική λύση του γάμου σε νεκρούς γάμους που επί χρόνια σέρονται στα δικαστήρια με αντιδικίες για οικονομικές διαφορές συνήθως. Ίσως δηλαδή, εάν απεμπλεκόταν το μυστήριο από νομικός τύπος τέλεσης του γάμου, να έδινε μια άλλη ευχέρεια στην Εκκλησία, στη διαχείρισή του. Βασικό στοιχείο όμως παράλληλα με τους τύπους τέλεσης του γάμου ήταν η επισκοπική άδεια. Από τους πρώτους αιώνες έχουμε μαρτυρίες του Άγιου Γνάτιου του Θεοφόρου, του Μεγάλου Βασιλείου. Υποστηρίζεται ότι ο λόγος για την αναγκαιότητα της επισκοπικής άδειας ήταν το ότι οι ιερείς δεν γνωρίζανε τις προϋποθέσεις, τα κολλήματα του γάμου κλπ. Και δεν μπορούσαν μόνοι τους να τα διαχειριστούν. Έπρεπε να υπάρξει ο έλεγχος αυτός από τον επίσκοπο. Μάλιστα, υπάρχει μια μαρτυρία ότι στην εποχή της Ενετοκρατίας στην Κέρκυρα, που τις άδειες γάμου τις εκδίδαν οι ιερείς, οι πρωτοπαπάδες, είχαν αρχίσει να εκδίδονται άδειες με πλαστά πιστοποιητικά, χωρίς να ελέγχεται καθόλου οι προϋποθέσεις. Οπότε αφαιρέθηκε αυτή η αρμοδιότητα και ανατέθηκε στο γραμματέα του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Η επισκοπική άδεια διατηρείται και σήμερα, για το θρησκευτικό γάμο βέβαια, και στην πράξη έχει αδρανοποιήσει την άδεια του Δημάρχου που προβλέπει ο αστικός κώδικας και το Προεδρικό Διάταγμα 391 του 82. Θα περάσουμε τώρα στα κολλήματα του γάμου. Είναι γνωστό ότι στο σύνολο σχεδόν των κολλημάτων γάμου που προβλεπόταν στους κανόνες, έγινε και νόμος του κράτους, πέρασε και στον αστικό κώδικα και διατηρήθηκαν μέχρι το 1982-83, που καταργήθηκαν άλλα τη μία χρονιά άλλα την άλλη. Σήμερα πια έχουν μείνει ως κολλήματα γάμου μόνο η ύπαρξη άλλου γάμου, η διγαμία δηλαδή, περιορισμένη συγγένεια μέχρι τον τέταρτο βαθμό εξαίματος σε εκπλαγίου, δηλαδή πρώτα ξαδέρφια, και εξαγχιστίας μέχρι το δεύτερο βαθμό, δηλαδή οι συγγενείς εξαίματος, ο ένας σύζυγος με τους συγγενείς εξαίματος του άλλου συζύγου, και η υιοθεσία. Ο θετός γονέας με το θετό παιδί και κάτι όντως του θετού γονέα. Λοιπόν, μερικές επισημάνσεις σε κάποια από τα κολλήματα που καταργήθηκαν. Είναι γνωστό ότι για την Εκκλησία μετρώνται οι αριθμοί των γάμων και δεν επιτρέπεται τέταρτος γάμος. Γράφουν τα εγχειρίδια εκκλησιαστικού δικαίου ότι εφόσον υπάρχουν τρεις έγκυροι γάμοι, είτε πολιτικοί είτε θρησκευτικοί, δεν επιτρέπεται τέταρτος θρησκευτικός. Σωστό είναι έτσι. Έτσι. Λοιπόν, εχθές έγινε λόγος. Έγινε λόγος εχθές ότι όταν έχει τελεστεί πολιτικός γάμος, τι θα γίνει, θα βαφτιστεί το παιδί αυτού του ζευγαριού, θα γίνει η θρησκευτική κηδεία. Μία συνεπή στάση θα ήταν να μην προσμετράται λοιπόν και ο πολιτικός γάμος στους τρεις, να μετριούνται μόνο τρεις
θρησκευτικοί γάμοι για να απαγορεύεται ο τέταρτος θρησκευτικός γάμος. Άλλο ζήτημα, έγινε λόγος χθες για τους μεικτούς γάμους, για το θρήσκευμα. Σήμερα το άρθρο 1371 προβλέπει ότι στους μεικτούς γάμους ορθοδόξου, μετερόδοξου ή μετερόθρησκο πρέπει να τελεστούν αυτοί με την ιερολογία και των δύο θρησκευμάτων. Όμως όλοι σχεδόν οι θεωρητικοί υποστηρίζουν, ειδικά μετά την καθιέρωση του πολιτικού γάμου, ότι αν τελεστεί με έναν από τους δύο, με μια από τις δύο ιερολογίες, αρκεί αυτό και είναι έγκυρος ο γάμος. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικά ότι υπήρχε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου του 1936 που θεώρησε έγκυρο ένα γάμο που τον τέλεσε μόνο Λατίνος ιερέας. Υπάρχει και το κόλλημα της χειροτονίας στους κληρικούς, είναι γνωστό αυτό, όμως σε κάποια περίοδο για τους διακόνους είχε επιτραπεί η χειροτονία μετά το γάμο με τον κανόνα τον 10ο της τοπικής συνόδου της Άγκυρας το 314 που διατηρήθηκε μέχρι την Πενθέκτη. Δεν θα μείνω περισσότερο στα κολλήματα, να περάσουμε λίγο στο διαζύγιο. Βεβαίως είναι γνωστό ότι η Εκκλησία αντέδρασε στο συνεντικό διαζύγιο, αυτό όμως ήταν γνωστό στο Βυζάντιο, τουλάχιστον μέχρι τον Ιουστινιανό υπήρχε το συνεντικό διαζύγιο και τότε αντιδρούσε η Εκκλησία, γι' αυτό το κατάργησε ο Ιουστινιανός, όμως επειδή η κοινή γνώμη το ήθελε, το επανέφερε ο ανιψιός του Ιουστίνος στο Β', γιατί αυτός πίστευε ότι η συμβίωση με τη βία δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Και τελικά διατηρήθηκε μέχρι τους Ισαύρους, για να έρθει πια στο νέο ελληνικό δίκαιο το 1983 με το άρθρο 1441. Εδώ βέβαια μπορούμε να επισημάνουμε το εξής. Μετά την καθιέρωσή του το 1983, νομίζω όλοι οι επίσκοποι λύνουν πνευματικά τους γάμους που λύνονται με συνεντικό διαζύγιο και νομίζω ότι όλοι οι πνευματικοί που τα πνευματικά τους παιδιά, τα ζευγάρια φτάνουν σε αδιέξοδο και οδηγούνται σε διαζύγιο, τα παροτρύνουν να το λύσουν με συνενετικό διαζύγιο για να μην αντιδικήσουν. Μήπως αυτή η πρακτική στην ουσία συνιστά μια σιωπηρή θέσπιση κανόνα επιτρεπτού του συνενετικού διαζυγίου. Τώρα η άλλη μορφή του διαζυγίου που έχουμε σήμερα είναι το διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου. Παλιότερα υπήρχαν πολλοί λόγοι διαζυγίου πριν το 1983, οι οποίοι και αυτοί από το κανονικό δίκαιο προερχόταν, δεν χρειάζεται να τους αναφέρω αναλυτικά. Αυτό που έχει σημασία να επισημάνουμε είναι ότι στο προηγούμενο πνεύμα του διαζυγίου, που ήταν και το πνεύμα του κανονικού δικαίου, κυριαρχούσε το στοιχείο της υπαιτιότητας. Ποιος φταίει. Και στην ουσία υπήρχε και κάποια μορφή τιμωρίας αυτών που φταίει, δηλαδή αυτός που φταίει να μην πάρει διαζύγιο. Στο σύγχρονο πνεύμα του διαζυγίου, του ισχυρού κλονισμού, κυριαρχεί άλλο πνεύμα. Είναι νεκρός αυτός ο γάμος. Πρέπει να λυθεί, δεν έχει σημασία ποιος στέκει και ποιος το προκάλεσε. Δεν έχει νόημα να διατηρηθεί. Μήπως αυτό το πνεύμα είναι και ποιμαντικά πιο φιλάνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και το λεγόμενο αυτόματο διαζύγιο, δηλαδή το διαζύγιο λόγω αντικειμενικού κλονισμού του γάμου, που μπορεί να το ζητήσει οποιοδήποτε όταν έχουν συμπληρωθεί παλιότερα 4 χρόνια, τώρα πια 2 χρόνια, δηλαδή και ο φταίχτης μπορεί να το ζητήσει. Βέβαια δεν είναι καθόλου αυτόματο. Με τους χρόνους εκδίκασης των υποθέσεων μπορεί να πάρει αρκετά χρόνια. Τέλος είναι γνωστό ότι στο προηγούμενο δίκαιο του διαζυγίου ο επίσκοπος είχε κάποιο ρόλο. Έπρεπε να επιχειρήσει πριν φτάσει στο δικαστήριο υπόθεση μία απόπειρα συνδιαλλαγής. Αυτές οι διατάξεις βέβαια έχουν καταργηθεί, αλλά ήδη στη θέση τους έχουν μπει άλλες σύγχρονες μορφές, δηλαδή η διαμεσολάβηση, η δικαστική μεσολάβηση και ίσως στο επόμενο διάστημα να έχουμε και πιο εξειδικευμένη οικογενειακή μεσολάβηση και οικογενειακό δικαστή. Αυτά είναι μερικά στοιχεία ως προς τον γάμο, τον τυπικό γάμο. Όμως όπως το πλουραλιστικό σύστημα που είδαμε στο Βυζάντιο, σήμερα πια έχουμε πολλές μορφές συμβίωσης ανεκτές ή αποδεκτές. Έχουμε λοιπόν το θρησκευτικό γάμο, έχουμε τον πολιτικό γάμο, έχουμε την ελεύθερη ένωση που είναι άτυπη συμβίωση και έχουμε το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Η ελεύθερη συμβίωση, αυτή που ονομαζόταν παλιά εξόγαμη συμβίωση, η ελεύθερη ένωση, είναι η συμβίωση δύο ετερόφιλων προσώπων που έχει κάποια χρονική διάρκεια, έχει ένα μόνιμο χαρακτήρα και μια δημόσια παρουσία. Σε κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις έχει προβλεφθεί και αυτή. Παραδείγματος χάρη, άμα συμβιώνει κάποιος μετά το διαζύγιο σε ελεύθερη ένωση, χάνει δικαίωμα διατροφής από τον πρώην σύζυγο.
Επίσης, όλες οι μορφές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αφορούν και αυτούς που ζουν σε ελεύθερη ένωση. Το ίδιο τους αφορούν και οι διατάξεις για την ενδοοικογενειακή βία. Επίσης, στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, πρόσωπα που μπορούν να συνενέσουν για να γίνει μια επέμβαση σε ένα ασθενή ανίκανο είναι και οι σύντροφοι, μεταξύ άλλων. Το ίδιο εμπλέκονται και στα θέματα για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα δικαστήρια έχουν απασχολήσει θέματα συνταξιοδοτικά. Μήπως δεν φτάνει ο χρόνος γάμου για να πάρει η χείρα, ο χείρος σύνταξη, να προσμετρηθεί και κάποιος χρόνος ελεύθερης ένωσης. Αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας έχουν κινηθεί θετικά, αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνητικά. Άλλα θέματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια με αρνητική κατάληξη συνήθως είναι ότι δεν αναγνωρίζουν αποζημίωση για ψυχική οδύνη στο σύντροφο της ελεύθερης ένωσης λόγω θανάτωσης του συντρόφου του, δεν αναγνωρίζουν αξιώσεις περιουσιακές. Σε μια περίπτωση δεν αναγνωρίστηκε αναλογική εφαρμογή της, σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και απόκτηση παιδιών με ελεύθερη ένωση που μετά αρνιόταν ο πατέρας να τα αναγνωρίσει, ενώ είχε δώσει τη συνένεσή του. Ενώ ως προς τις διαθήκες θεωρούνται ανήθικες μόνο όταν ο τρόπος με τον οποίο έχει διατυπωθεί η βούληση του διαθέτη δείχνει έτσι μια ιδιαίτερη περιφρόνηση στα άλλα συγγενικά πρόσωπά του. Τέτοια θέματα ανοιχτά οδήγησαν τελικά στη σύναψη του Συμφώνου Συμβίωσης το 2008, δηλαδή ενός ρυθμισμένου πια μορφώματος διαφορετικού από το γάμο. Το Σύμφωνο Συμβίωσης, όπως είπαμε, είναι το αντίστοιχο της παλακίας του Βυζαντίου. Πώς αντιμετωπιζόταν όμως η παλακία από το κανονικό δίκαιο? Ο Βαλσαμόν, ερμηνεύοντας τον 26ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου, λέει: «Διαφορά εστί παλακής και πόρνης. Ημέν γάρ ήγουν παλακή, εις μόνο τον παλακευόμενον αμαρτάνουσα, επιγιγνώσκεται και το νόμο. Η δε με τα διαφόρων πορνεύουσα, ούτε το νόμο επιγιγνώσκεται, αλλά και της του πορνεύοντος κατοικίας εξωθείται». Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Πηδάλιο γράφει: «Διαφέρει δε η πόρνη από την παλακήν, καθότι αυτή αμαρτάνει με διάφορα πρόσωπα, η δε παλακή με ένα». Ο Μεγάλος Φώτιος στο Νομικόν λέει: «Παλακή είναι γυναίκα σεμνή, την οποία εκείνος όπου συγκατοικεί, κάνοντας φανεράν μαρτυρίαν περί της συγκατοικής ως ταύτης, φαίνεται εις τους πολλούς ότι την έχει γυναίκα του. Και ο ίδιος επίσης στο Νομοκάνωνα: «Παλακή εστίν η συζώσα, τινή, εν το οίκο αυτού νομίμως, χωρίς γάμου, η δε ήτον τιμιωτέρα φίλη λέγεται». Όταν ξεκίνησε η συζήτηση για να ψηφιστεί το Σύμφωνο Συμβίωσης, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έβγαλε μια απόφαση στις 17 Μαρτίου του 2008 που έλεγε τα εξής: ότι η Εκκλησία δέχεται και ευλογεί την παραδεδομένη τέλεση του γάμου κατά το ορθόδοξο τυπικό, ενώ θεωρεί πορνεία κάθε άλλη συζυγική σχέση εκτός αυτού. Είναι παντελώς αδύνατο να συγκατατεθεί στη διαμόρφωση στο διαμορφούμενο νομοσχέδιο Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης, η εφαρμογή του οποίου υποθάλπει και νομιμοποιεί βαρύτατα ηθικά αμαρτήματα και το οποίο σε περίπτωση εφαρμογής θα αποτελέσει καταστροφική βόμβα στα θεμέλια της χριστιανικής οικογένειας και όλης της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζω εδώ διαφαίνεται μια διαφοροποίηση της Εκκλησίας της Ελλάδας στη σημερινή εποχή από την κανονική παράδοση. Τι προβλέπει τώρα αυτός ο νόμος για το Σύμφωνο Συμβίωσης? Καταρτίζεται συμβολιογραφικά, καταχωρείται στο ληξιαρχείο, λύνεται με τέσσερις τρόπους, ευκολότερα φυσικά από το γάμο, με καινούργια κοινή συμφωνία, με μονομερή καταγγελία. Όλα αυτά πρέπει επίσης να καταχωρηθούν στο ληξιαρχείο, με γάμο μεταξύ των προσώπων φυσικά, αλλά και με γάμο του ενός με τρίτο πρόσωπο. Αυτή η διάταξη έχει επικριθεί, θεωρείται και λίγο όχι και τόσο δεοντολογική και ηθική, διότι εκεί που ξαφνικά συζούν δύο πρόσωπα, εν αγνία του ενός, ο άλλος συνάπτει ένα γάμο. Και αυτό συμβαίνει επειδή, ενώ το Σύμφωνο Συμβίωσης είναι κόλλημα γάμου, ελευθερίες προσωπικότητας. Ποιο? Να συνάψει γάμο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο γάμος είναι κόλλημα για, για τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης, αλλά η ύπαρξη συμφώνου συμβίωσης δεν είναι κόλλημα για την σύναψη γάμου. Κατά τα άλλα, με άλλες διατάξεις προβλέπεται κληρονομικό δικαίωμα και νόμιμη μοίρα, είναι το μισό από τους συζύγους. Προβλέπεται περιουσιακές αξιώσεις να αναζητηθούν. Διατροφή μόνο αν τη συμφωνήσουν για μετά τη λύση της συμβίωσης. Το πιο βασικό είναι το άρθρο 8. Που έχει προβλέψει πανομοιότυπα με το γάμο τεκμήριο πατρότητας, δηλαδή να αναγνωρίζονται τα παιδιά που γεννούνται στο Σύμφωνο Συμβίωσης χωρίς να χρειάζεται καμία δικαστική διαδικασία. Το Σύμφωνο Συμβίωσης μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο και πιο μετά θα ισχύει συνομικά. Το Σύμφωνο Συμβίωσης ή ο... Άμα τελειστεί θρησκευτικός γάμος, θα ληφθεί το Σύμφωνο Συμβίωσης και θα ισχύει ο γάμος. Εκείνα που δεν έχουν προβλεφθεί είναι δικαιώματα φορολογικά συνταξιοδοτικά. Μετά πάντως την
θέσπιση του νόμου αυτού, έχουν περάσει ήδη τώρα, πάμε στον έκτο, 5,5 χρόνια, αποδείχτηκε ότι πολύ λίγα σύμφωνα συμβίωση έχουν συναυθεί, δεν το αγκάλιασαν. Να πούμε βέβαια ότι αφορά μόνο ετερόφιλα πρόσωπα, τα οποία δεν το αγκάλιασαν. Μάλλον παρέμειναν στην άτυπη ελεύθερη ένωση. Αυτό βέβαια προκάλεσε και τα αιτήματα των ομόφυλων να αποκτήσουν αντίστοιχες δυνατότητες. Είναι γνωστή η γάμη που έγινε στην Τήλο το 2008, η παρέμβαση του εισαγγελέα που ζήτησε να αναγνωριστούν αυτοί οι γάμοι ως ανυπόστατοι και πράγματι αναγνωρίστηκαν, ενώ το άρθρο 1354 του αστικού κώδικα δεν λέει για το γάμο ότι πρέπει να είναι ετερόφιλα πρόσωπα, είναι ουδέτερο. Όμως από μια σειρά άλλες διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που έχουν τη διατύπωση ο άντρας η γυναίκα, ο σύζυγος η σύζυγος, ο πατέρας η μητέρα, φαίνεται από τη συστηματική ερμηνεία του όλου του κώδικα ότι πρόκειται ο γάμος αφορά μόνο ετερόφιλα πρόσωπα και σε αυτό πάντα συμφωνούσαν όλοι θεωρητικοί εκτός από μία συνάδελφο που γνωμοδότησε αντίθετα. Μετά από αυτό βέβαια κάποια ετερόφιλα ζευγάρια προσέφηκαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, είναι γνωστό, ο Βαλιανάτος και οι άλλοι, με ισχυρή στήριξη ΜΚΟ διεθνών και υπήρξε μια απόφαση η οποία τους έχει δικαιώσει. Ίσως στη συνέχεια στη συζήτηση να πούμε περισσότερα πράγματα. Οι απόψεις του ελληνικού κράτους δεν έγιναν δεκτές, το οποίο ισχυρίστηκε ότι το σύμφωνο συμβίωση των ετερόφιλων έγινε κυρίως για δύο λόγους, για να καλυφθούν τα παιδιά, πράγμα το οποίο δεν αφορά τους ομόφυλους, και για να ρυθμίσουν οικονομικές σχέσεις, τις οποίες και τώρα οι ομόφυλοι, με βάση την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, μπορεί να τους ρυθμίσουν με συμφωνητικά, είτε ιδιωτικά είτε συμβολιογραφικά. Το δικαστήριο θεώρησε, αφενός μεν το είχε πει ήδη και σε άλλες αποφάσεις, ότι και η ομόφυλη συμβίωση υπάγεται στην έννοια της ιδιωτικής ζωής και της οικογενειακής ζωής που προβλέπει η ΕΣΔΑ, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση και στερούνται κάθε δυνατότητα να έχουν μια δυνατότητα αναγνώρισης της συμβίωσής τους τα ομόφυλα πρόσωπα. Βέβαια, αυτό που παρατηρούμε σήμερα είναι τι, ότι θεσπίστηκε ένα σύμφωνο συμβίωσης για τους ετερόφιλους και δεν το αγκάλιασαν. Οι ομόφυλοι το ζητάνε αναγωνίως και δεν το έχουν. Επίσης, βλέπουμε ότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οι γεννήσεις μειώνονται των έγγαμων ετερόφιλων ζευγαριών, είτε έγγαμων, είτε με σύμφωνο, είτε με ελεύθερη ένωση, μεγαλώνουν οι ηλικίες, μικραίνει ο αριθμός των παιδιών. Οι ομόφυλοι ζητάνε ένα γονείως δικαίωμα υιοθεσίας ή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και δεν το έχουν. Αυτά είναι μια κοινωνιολογική παρατήρηση, αλλά και σύγχρονες προκλήσεις πολιτισμικές, εθνικές, ποιμαντικές. Ένα θέμα στο οποίο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για σύγκριση κανονικού και σύγχρονου οικογενειακού δικαίου είναι οι νέες τεχνολογίες για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στους κανόνες, τα ανάγνωστα, ομόλογη τεχνητή γονιμοποίηση, δηλαδή με το σπέρμα και ωράριο των συζύγων, των συντρόφων, ή ετερόλογοι με σπέρμα ή ωράριο από τρίτο πρόσωπο δότη, παρένθετη μητέρα, παρένθετη μητέρα για άγαμη γυναίκα ή και για άγαμο άντρα, είχαμε και τέτοια περίπτωση στην ομολογία, με τα θανάτια τεχνητή γονιμοποίηση. Βέβαια, υπάρχουν απόψεις της Εκκλησίας. Φαίνεται μία τάση να επικρατεί ότι η Εκκλησία μπορεί να δεχτεί μόνο την ομόλογη τεχνητή γονιμοποίηση και όχι όλα τα άλλα. Εδώ γίνεται ένα ερώτημα. Αν αυτό όντως απηχεί τη συνείδηση της Εκκλησίας, δεν θα μπορούσε να θεσπιστεί και ως κανόνας και να προβλέπονται επιτήμια για όποιον καταφύγει στις άλλες μορφές. Και καταλήγουμε εδώ στη συζήτηση που έγινε ήδη. Τελικά, μπορούν να γίνουν οι κανόνες, μπορούν να αλλάξουν οι παλιοί, να αναθεωρηθούν, μήπως η Πανορθόδοξη Σύνοδος που έρχεται μπορεί να έχει τέτοια θέματα. Από όσο ξέρω, ήδη σε συνδιασκέψεις προηγούμενες της Ρόδου του Σαμπεζή, τουλάχιστον τα κολλήματα γάμου είχαν περιληφθεί στη θεματική. Νομίζω ότι τέτοια σύγχρονα θέματα θα μπορούσαν πραγματικά να αποτελέσουν αντικείμενο της Πανορθόδοξης Συνόδου προς κάθε κατεύθυνση, είτε προς επαναδιατύπωση, προς τροποποίηση, ενδεχομένως προς κατάργηση, είτε και προς θέσπιση νέων κανόνων. Ευχαριστώ.